Γεια σου, φίλε. Γρηγόρης από Άρτα. Ναι. Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Πάει, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θεωρείς σωστό λόγω κορονοϊού να είναι οι παίκτες σε πάρτι του Ολυμπιακού? Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Του τιμώρησε ο Ολυμπιακός. Είπαμε, ρε, δεν δίνεις και τα λεφτά του προστίμου των παικτών θα πάνε στο Υπουργείο Υγείας. Εσείς βγήκατε να το πείτε σαν... τι μαλάκας είσαι τώρα, την αρχή να έρθει της εκπομπής, το είπαμε. Αλλά δεν βγήκατε να το πείτε. Ρε, είσαι μαλάκας. Ρε, εκτίθεσαι. Πόσο είπαμε, ρε Γρηγόρη, είσαι πολύ μαλάκας. Εκτίθεσαι. Καταρχήν δεν έχει δει την εκπομπή. Τώρα λίγο να τρέξει την εκπομπή πίσω 10 λεπτά, 15. Θα ξεστραβωθεί. Στην αρχή τη εκπομπή θα ξεστραβωθεί, να τα δει και να πει. Να πάρει μετά να πει συγγνώμη, ρε παιδιά, είμαι πολύ μαλάκα. Ο Γρηγόρης από την Άτα, είμαι ο μαλάκα. Εντάξει, Γρηγόρη, μπάλτο. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε άλλο να το μετά. Θα μιλήσει σε εμά, ρε Γρηγόρη. Νόμιζε ότι έπιασε το κελεπούρι. Ρε βλάκα. Νόμιζε ότι έβγαλε λαβράκι. Καταρχήν εμεί, σαν Ολυμπιακοί, φοβηθήκαμε με το λάθο που κάνανε και οι παίχτε μα αυτοί. Μην πάνε στο Ρέντι και κολλήσουν άλλους παίχτες, γιατί έχουμε σημαντικά παιχνίδια στην Ευρώπη. Ενώ εσύ βρε μαλάκα Παναθηναϊκέ και δεν παίζεις πουθενά. Καταλάβεις. Ξέχω ότι είναι και θέμα υγείας. Εν τω μεταξύ τι γίνεται, κάτσε λίγο ρε, εμείς βάζουμε γκολ, αγκαλιαζόμαστε. Γι' αυτό υπάρχει περίπτωση να κολλήσουμε. Πού να κολλήσετε ρε μπουρδέλα. Μαλάκα. Ρε πού να κολλήσετε ρε μαλάκα. Που είναι, ρε μαλάκα Γρηγόρη και σήμερα και για μέρα και αύριο που δεν θα είναι και μετά αύριο που θα είναι. Πάντα μαλάκα σας ο Γρηγόρης απ' την Άτα. Πού να κολλήσετε ρε Γρηγόρη. Τα γίδια εκεί πέρα καμιά προβατίνα που μπορεί να υπογράφεις. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις γυναίκα έτσι. Τι είναι υπογράφη. Υπογραφή είναι, ναι. Έλα, ρε φίλε. Με εκείνο το μαλλί, προβατίνα. Τι να με τη μιζέλα. Εμπρός. Με τη μιζέλα. Εκεί μπορεί να κολλήσετε. Έτσι, που είναι το κοπάδι. Ναι. Εμπρός. Οι παίκτες σας δεν κολλάνε. Πρέπει να αγκαλιαστούν. Να βάλουν κανένα γκολ, να αγκαλιαστούν. Α, σήμερα, εχθές, Άκη μου, ξέχασα να σου πω σε αρχή της εκπομπής. Έσπασε το αίτητο του προπονητή του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Γκαρσία που συμπλήρωσε 80 παιχνίδια. Ρε πόσο απαταιώνες είσαστε. 80 παιχνίδια αίτητος λέει. Πω πολύ, θα ακούσεις, δεν θα ακούσεις και κανείς. Υστέρηση είναι με κακό πράγμα. Τι σας έχει κάνει ρε Ολυμπιάκο. Υστέρηση είναι κακό πράγμα. Εμπρός. 80 παιχνίδια αίτητος και έχει παίξει τα 3 και έχει πάρει 9 πέναλτι. Εμπρός. Ναι. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άκη. Ναι, γεια. Καλησπέρα. Είμαι ένας Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Περήφανος. Πολύ περήφανος. Από τι θέλει. Κάτσε, περήφανοι είναι και πούστιδες. Όπα, όπα. Κάτσε, περήφανοι. Όχι, όχι έτσι, Άκη. Όχι, τι όχι έτσι, η περηφάνεια. Κάτσε, η περηφάνεια, κάτσε, ρε, περίμενε. Η περηφάνεια πρέπει να συνοδεύεται. Πες μου, από πού συνοδεύεται η περηφάνεια σου και εδώ είσαι. Να τα τεκμηριώσεις. Ναι, να σας το τεκμηριώσω. Ναι, ναι, άντε, είμαστε όλα αυτιά. Άντε, να ακούσουμε. Λοιπόν, στην Ευρώπη έχω πάει 2 φορές τους 4. Με ποιες ομάδες έχεις πάει? Κάτσε ρε, εκείνη την εποχή, κάτσε ρε Άκη μου, δεν έχει σημασία με ποιους έπαιζε. Εκείνη την εποχή ρε φίλε. Πόσα παιχνίδια έπαιζες? Στο πρωταθλητριών που έπαιζες, με 2 νίκες πήγες στους 4, με 3 νίκες πήγες στους 4. Εγώ για να πάω στους 4, μαλάκα Παναθηναϊκέ, πρέπει να πω σε 15 παιχνίδια. Ρε, άσε ρε το πείμα και την καραμέλα ρε. Ποιες ομάδες? Και σου λέω, κέρδισε, άκου, ήταν λιγότερες. Τι μαλάκες. Με 3 ομάδες να νικούσεις. Αυτά τους έχουν ένα. Κάτσε ρε περήφανε. Θα σου πω εγώ την περήφανε. Για το Γουέμπλε είσαι περήφανος. Παγώ το 1-1. Για ό,τι λες. Με ποιες ομάδες έφτασες στις 4. Με τη Λίφνη. Να μας πει, να μας πει. Πες ρε περήφανε. Έφυγε ο περήφανος. Τέλος πάντων η Λίφνη την Ταϊμία. Μια Λίφνη. Την Γκέτεμπορκ. Όχι, μια άλλη από την Πολωνία. Τέλος πάντων, η Λεχ Πόσναν, ναι, ναι, ναι. Άκου τώρα, προκληματικά δεν παίζουν αυτές. Άμα παίξουν με την Ομόνια αυτές... Δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες, η Λίφη δεν υπάρχει. Πού να, πάει και λοιπόν, πάμε και στο Γουέμπλεϊ. Δέσποινα Παπαδοπούλου, τα έχει πει όλα, βλάκα. Μια και είσαι και περήφανος, μήπως είσαι και Γερμανός. Γερμανούς εννοώ, Ελληνογερμανούς εκείνη την εποχή που παίξατε με τα SS μπάλα. Τι περηφάνεια να έχεις, Δρεκολοτρυπίδη. Τι περηφάνεια να έχεις. Και να σου πω και κάτι. Είσαι περήφανος όταν ο Παναθηναϊκός που ιδρύθηκε φόραγε ροζ φανέλα. Ε! Τελικά ποια είναι η φανέλα του. Η Σιθρού. Του Βερόν.
Εμπρός, φυλακούρι, η σιτρούρε που φαίνεται η ρόγκα από μέσα. Εμπρός. Τέτοια είναι μπουρδέλα, διαστημική. Ροζαγγέλα. Η τουριστική. Κάτσε ρε και εσύ και εσύ, περιμένει. Η τουριστική αστυνομία να σας τσάκωνε με αυτή τη φανέλα. Θα είχατε 10 χρόνια φυλακή. Άντε μπουρδέλα, όλο αριστοκρατία και ιδέα. Εμπρός. Αριστοκρατία, κολοδάχτυλο. Περήφανη. Ναι. Και κάποιοι που είχατε μείνει παλιά, ξεφτυλιστήκατε και τώρα δεν υπάρχουν, δεν συμμετέχουν. Ναι. Λέγε φίλε. Και κυρίως αυτοκράτορας Παναθηναϊκός. Τι αυτοκράτορας είσαι, της Πούτσας. Φύγερε, πήγαινε ρε αυτοκράτορα. Άντε ρε βλάκα. Πήγαινε ρε μαρμαρωμένε βασιλιά. Αλλά αυτό έχει πλάκα. Ελά σου πω, έχει γέλιο του κύριου. Έχει γέλιο, έχει γέλιο του πάω τον μπουρδέλο. Το μαρμαρωμένο βασιλιά, μην πάει ο νόσου τώρα παλιά εκεί στη Βασιλιά. Με τα γάλματα, ρε που σας είχε αφήσει ο Νταλμπισάη τότε. Συνέχεια, αλλά τότε είχατε μαζευτεί. Εκ του ασφαλού. Πώς τα θυμάμαι, εκ του ασφαλού, ρε πουτάνε. Πώς μαζεύεσαι. Εκ του ασφαλού πήγατε την νίκη. Περιφάνω. Θέλω να βρίζω μέρα που είναι. Και μέρα και αύριο άλλο. Άκουσε να σου πω. Βέβες, Λατάνος και Βουράκης. Περιφάνεια, ναι. 2-0 Ολυμπιακός, 3-0 στο 17 το ακυρώνει. 3-5 να νικήσετε. Μπουρδέλα. Μπουρδέλα. Θέλω να πάμε φέτος. Δεν έχει, κάθε παιχνίδι σας είναι και πέναλτι και δεν το βάζετε. 3-5! Και δεν το βάζετε κιόλας. Μιλάμε για τόσο μαλάκες. Καλημέρα, μπρο. Καλημέρα. Ο Τάκης που είναι. Λοιπόν, άκου, καληνύχτα για αύριο. Έχει φύγει, καληνύχτα για αύριο. Μπρο. Εμπρός. Ο Τάκης που είναι. Έχει φύγει. Πού είναι ο Τάκης. Ναι. Εδώ μεταξύ μόνο εσύ φαίνεσαι. Σαν το λιοντάρι της μέτρο κόντου η Μάγκελ. Ναι. Δεν το πρόσεξες. Τι έγινε, γιατί περιμένουν και οι καρμπονάρες. Εκπινάω. Έπεσε και πριν. Ας σου βγάλω. Ας σου βγάλω. Ούτε φάβα δεν έφαγα σήμερα. Εντάξει, να πες την καρμπονάρα, η φάβα... Φοβάσαι, φίλε με κρεμμυλιά. Παραδοσιακά, ναι. Το θυμάσαι, παλιά. Πάντα, η φάβα... Με τον Άγγελο. Ναι, ναι. Άστο. Ναι. Εμπρός. Θεός χωρίστε. Θεός χωρίστε. Ναι. Άστο, εντάξει είμαστε. Σου λέω, πήγε μία και πέντε. Εντάξει είμαστε. Άλλη μία τελευταία, λέει ο... Σαν άνθρωπο. Καλό παιδί φαίνεται αυτός. Μια και ρωτάτε πού είναι η φωνή του Θεού, παιδιά, σήμερα πήρε ρεπό. Τι είπε. Τίποτα, ρε, που θέλατε γραμμέ. Τι λέει. Τίποτα. Τι είπε. Άξι και ξέρω. Άντε κουτί. Έχει του πάω το μπουρδέλο. Καλό βράδυ, Μάγκες. Πάρα φάω φάπα. Καλό βράδυ. Και εγώ καρμπονάρα. Ό,τι έχει ο καθένας.